Παράνομη κρίθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών η τρίωρη στάση εργασίας που κήρυξε η Ένωση Συντακτών σήμερα με αφορμή τις πρόσφατες δυσμενείς εξελίξεις στον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Να καλησπέρισω τον Άρη Πορτοσάλτε, διευθυντή του ραδιοφώνου, το Sky. Καλησπέρα. Άρη, φαίνεται όμως ότι η επιλογή κάποιων είναι να βάζουν όλα τα μέσα στο ίδιο τσουβάλι. Ναι, κοίτα, εμείς το δείξατε άλλωστε και στα θέματά σας πριν από λίγο, το είδα στα βασικά. Ο Sky φέτος κάνει μια τηλεόραση του Sky, κάνει μια πολύ μεγάλη επένδυση σε ό,τι αφορά στον αθλητικό τομέα. Μέσα αυτό λοιπόν το πλαίσιο και σε όλη τη χρονιά που μας πέρασε, πρέπει να πω, άκουσα σήμερα και τον κύριο Αλαφούζο, προσλήφθηκαν στον Sky 60 δημοσιογράφοι. Με 19 δημοσιογράφους διεκόπη συνεργασία. Αυτό είναι λογικό, διότι μέσα σε ένα πρόγραμμα τηλεοπτικό κάποια πράγματα πηγαίνουν καλά, άλλα πηγαίνουν λιγότερο καλά, άλλα καθόλου. Έτσι λοιπόν γίνεται μια διευθέτηση στο τέλος κάθε περίοδου του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό είναι λοιπόν αντιθέτως θα έπρεπε να πει κανείς και να σημειώσει ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στον Sky τα τελευταία χρόνια έτσι ώστε να υπάρξει ποιοτικό αποτέλεσμα. Και σε αυτό προσπαθούμε πάρα πολλοί άνθρωποι, τεχνικοί, δημοσιογράφοι κτλ. Σε αυτή λοιπόν την ιστορία τώρα θα προσθέσουμε και όλη αυτή την επένδυση που γίνεται στον αθλητικό τομέα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάποιοι ενδεχομένως κλείνουν όπως κλείνουν τα πράγματα, αλλά παράμετρος είναι αυτή. Σήμερα λοιπόν είχαμε άλλη μια απεργιακή κινητοποίηση, μια τρίωρη στάση εργασίας. Yeah. Πολλοί άνθρωποι στον δημοσιογραφικό επάγγελμα εκφράζουν προβληματισμό εάν αυτή η στάση στο μείζον θέμα που έχουμε στο χώρο του τύπου. Διάβαζα προσφάτως τον κύριο Καρκαγιάννη σε άρθρο του στην εφημερίδα Καθημερινή να λέει ότι είμαστε μπροστά σε μια φούσκα στον χώρο του τύπου. Είναι σαφές ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο βαθιάς κρίσης. Σε μια πολύ δύσκολη, ακριβώς, σε μια δύσκολη περίοδο. Και πρέπει να δούμε το ζητούμενο ποιο είναι αυτοί οι 450 άνθρωποι έχασαν τη δουλειά τους που εργάζονταν στον τύπο, στον ελεύθερο τύπο, στον τύπο της Κυριακής και στον City, τον ραδιοφωνικό σταθμό, πώς θα βρουν μεθαύριο, αύριο μεθαύριο ναι. δουλειά. Γίνονται κάποιες κινήσεις από την πλευρά της Ενώσης Συντακτών. Δεν ξέρω πόσους ανθρώπους βρίσκουν σύμφωνες, αλλά το ζητούμενο είναι να βρουν αυτοί οι άνθρωποι δουλειά. Mm-hmm. Και ταυτοχρόνως αυτές οι επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν εύρυθμα να μην παρουσιάσουν πρόβλημα. Μάλιστα. Διότι είμαστε μέσα σε μια φάση κρίσης. Άρη, όπως είπες και νωρίτερα, ο πρόεδρος του Sky Γιάννης Αλαφούζος έκανε σήμερα παρέμβαση για το θέμα. Να ακούσουμε τι είπε, αφού σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς στο Sky αισθανόμαστε μια ιδιαίτερη έτσι πικρία, διότι από τη μια μεριά έχουμε φέτος, σαν ραδιόφωνο δεν νομίζω ότι είχαμε απολύσεις, και σαν group όλοι μαζί με τη τηλεόραση, φέτος κάναμε μέχρι σήμερα 59 προσλήψεις και είχαμε 19 αποχωρήσεις, όχι όλες απολύσεις. Δυστυχώς τα μέσα ενημέρωσης, στο ραδιόφωνο και ακόμα πιστεύω στη τηλεόραση, όταν αλλάζουν εκπομπές και αλλάζουν οι ανάγκες ενός σταθμού, αλλάζουν και οι ανάγκες των ανθρώπων. Εκφράζω ένα εντονότατο παράπονο ότι παντού μιλάνε για πωλήσεις από τον Sky όταν γίνανε τέτοιες. Κανείς δεν αναφέρει τις προσλήψεις. Εμείς δηλαδή είμαστε μια επιχείρηση που έχουμε φέτος αυξήσει κατά 40 τους εργαζόμενους στο group το δικό μας, στον όμιλο, στο Sky, και κάνουμε αυτή τη στιγμή άλλες 10 προσλήψεις αθλητικών κυρίως συντακτών και θα κάνουμε άλλες 5-6 προσλήψεις τεχνικών και δημοσιογράφων, γιατί βγάζουμε μια καινούρια ταξιδιωτική εκπομπή από την επόμενη σεζόν. Προσπαθούμε, ξέρετε, με τίμια και σκληρή δουλειά να επιβιώσουμε. Δεν κάνουμε κάτι άλλο εμείς εδώ. Δεν πρέπει να αγνοείτε ότι ίσως είμαστε η μόνη επιχείρηση του τύπου που με συγκεκριμένα βήματα σταθερά και μετρημένα αναπτυσσόμεθα.